υπήρξαν πιέσεις, οι οποίες ασκηθήκαν και με δημόσιο τρόπο. Όπως? Εγώ θυμάμαι στο νομοσχέδιο, το οποίο ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που είχαμε καταθέσει Νοέμβριος μήνας, αν δεν κάνω λάθος, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, και είχαν βγει τα νέα με πρωτοσέλιδο, όπου λέγανε ότι φεύγει η ΑΓΕΤ, η ΛΑΦΑΡΣ, επειδή εμείς αλλάζαμε τους όρους χρήσης και το συντελεστή δόμησης. Αλλά υπήρχαν και άλλου είδους, αν θέλετε, δυστοκίες, εν πάση περιπτώσει, σκεπτικισμοί, οι οποίοι προχώρησαν από την Εθνική Τράπεζα, που έχει ένα μεγάλο κομμάτι εκεί στην περιοχή. Αυτές ήταν κάποιες από τις φανερές, θα έλεγα, πίεσεις.